Πολύμερα σήμερα η Βίκη με κοίταζε περίεργα. Δεν ξέρω, με αυτό που έκανε σήμερα στο γραφείο. Δεν ξέρω. Κοίτα, Μάρκο, δεν θέλω να ξανασυμβεί αυτό. Εντάξει. Καλά, μωρέ, εντάξει. Δεν έγινε και τίποτα. Όχι, δεν έγινε και τίποτα. Μάρκο, είμαι καθηγήτριά σου. Είσαι μαθητής μου. Δεν θέλω να χάσω τη δουλειά μου. Ωραία, ωραία. Σου υπόσχομαι ποτέ ξανά στο σχολείο, ορίστε. Δεν κατάλαβες. Ούτε στο σχολείο, ούτε πουθενά. Δεν κατάλαβα. Τι εννοείς? Αυτό ήταν, τελειώσαμε? Μα δεν αρχίσαμε ποτέ. Κοίταξε να δεις, Μάρκο. Μάλλον έχεις παρεξηγήσει αυτό που έγινε χθες. Χθες με βρήκε σε μια στιγμή αδυναμίας. Δεν ήξερα τι έκανα. Τη στιγμή αδυναμίας? Τι είναι αυτά που λες? Χθες ήταν καταπληκτικά, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Ναι, αλλά δεν έπρεπε να συμβεί. Και ούτε θα ξανασυμβεί. Ξέχασέ το. Ωραία. Μπορώ τουλάχιστον να μάθω το γιατί. Στο είπα. Πρώτον, είμαι καθηγήτριά σου. Δεύτερον, δεν θέλω να κάνω σχέση. Και τρίτον, είσαι ένα παιδί. Χθες όμως δεν σου φαινόμουν και τόσο παιδί. Χθες ήμουν χάλια, άφησα τον εαυτό μου και έγινε ό,τι έγινε. Συγγνώμη, τώρα πρέπει να κάνω μπάνιο το μωρό. Πολύ εύκολα είναι όλα για σένα. Είσαι στενοχωρημένη, είναι καλός ο Μάρκος. Σου περνάει στεναχώρια παιδί ο Μάρκος. Αν σε ξαναπιάσει ψυχοπλάκωμα, τι θα κάνεις? Θα φωνάξεις το Μίτσο?